Ο Απρίλιος φτάνει στο τέλος του και ο χρόνος αρχίζει πλέον να μετρά αντίστροφα σε ό,τι αφορά στην άρση των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Στα επόμενα 24 ώρα αναμένεται η κυβέρνηση να καταλήξει στο συγκεκριμένο πλάνο με το οποίο θα γίνει η μετάβαση στη νέα κανονικότητα. Το νέο πλάνο αναμένεται να έχει 4 φάσεις και ουσιαστικά θα ελέγχεται ανά εβδομάδα. Τα βλέμματα είναι στραμμένα στον τουρισμό που αποτελεί άλλωστε και τη βαριά βιομηχανία της ελληνικής οικονομίας με στόχο να γίνει με ασφάλεια η έναρξη της τουριστικής σεζόν. Τι να κάνουμε, σιγά σιγά ανοίγει ο καιρός, κάνουμε και την ψυχοθεραπεία μας, δεν έχουμε πού να κάνουμε. Τώρα συγκεκριμένες οδηγίες δεν έχετε ακόμη, έτσι, για τα... Όχι, ακούμε από τηλεοράσεις και από τα site που διαβάζουμε. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στην τρίτη και τέταρτη φάση, δηλαδή προς τα τέλη Μαΐου, τοποθετείται το άνοιγμα των καταστημάτων εστίασης, εστιατορίων, καφέ και μπαρ. Κάποιες πληροφορίες θέλουν το άνοιγμα των καταστημάτων εστίασης να είναι σταδιακό και σε πρώτη φάση ενδέχεται να δοθεί έμφαση στη λειτουργία των καταστημάτων που διαθέτουν ανοιχτούς χώρους για τραπεζοκαθίσματα. Το πώς θα ανοίξουν τα καταστήματα, δηλαδή με ποιο τρόπο θα λειτουργούν από εδώ και στο εξής, είναι εξίσου σημαντικό, αν όχι ίσως περισσότερο σημαντικό από το πότε, μιας και αυτό θα καθορίσει και το εάν θα ανοίξουν επιχειρήσεις, αλλά και την πορεία τους μέσα σε αυτό το δύσκολο καλοκαίρι του 2020. Θα πούμε την αλήθεια, ακόμη δεν έχουμε από κάποιο σοβαρό υπουργείο ή οτιδήποτε να μας δώσει κάποιες οδηγίες πώς θα δουλέψουμε, πότε θα δουλέψουμε, πότε θα ανοίξουν τα μαγαζιά μας, τι τραπεζοκαθίσματα θα έχουμε, πόσο προσωπικό εμείς να πάρουμε στη δουλειά να ξεκινήσουμε. Είναι ακόμα τα πράγματα λίγο ρευστά. Θα περιμένουμε, απλώς εμείς σιγά σιγά τα βαψίματά μας, τις καθαριότητες, με ό,τι λεφτάκια μας έχουν μείνει, προσπαθούμε σιγά σιγά να μπούμε στο ρυθμό που πρέπει να έχουμε. Μιλώντας στο μεσημβρινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του BBC News, ο Υπουργός Τουρισμού, κ. Χάρης Θεοχάρης, ερωτηθής για το πόσο σύντομα θεωρεί ότι θα μπορεί η Ελλάδα να υποδεχθεί και πάλι τουρίστες, τόνισε ότι είναι κάτι που πρέπει να συζητηθεί με τους ειδικούς στον τομέα της υγείας. Είμαστε στη διαδικασία επεξεργασίας των πρωτοκόλων που θα υποβληθούν στην Επιτροπή Ειδικών και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουν να μας δώσουν την εγκρίσή τους για να ανοίξουμε σταδιακά. Στοχεύουμε να μπορέσουμε να ανοίξουμε κάποια στιγμή εντός του Ιουλίου. Φυσικά αυτό δεν μπορεί να γίνει για όλες τις χώρες, για άλλους προορισμούς. Το αναγνωρίζω αυτό, αλλά τουλάχιστον πρέπει να προσπαθήσουμε να ανοίξουμε τη διμερή επικοινωνία και τα ταξίδια με κάποιες χώρες, τόνισε στη συνέντευξή του στο BBC News ο Υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης. Κανείς ακόμη δεν είναι σε θέση να πει τι θα γίνει και με το θέμα των παραλιών. Αν θα τοποθετηθούν ξαπλώστες και σε τι απόσταση θα είναι αυτές, η μία σε σχέση με την άλλη. Όπως και να έχει από την κυβέρνηση, στις επόμενες ημέρες και ώρες αναμένεται να δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις αλλά και εξειδικεύσεις για το πώς θα λειτουργήσει το καλοκαίρι των ιδιαιτεροτήτων του κορονοϊού του 2020.